Welcome to Cyprus Facial Surgery. Ένας μοναδικός και ενόφυτος Δημητριάδης, γιατί σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραίο θέμα. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Πολύ καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα, Γιώτα μου. Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μας. Θέλω να μας πεις αυτό που συζητάμε πολλές φορές και λέμε αυτό το παραδείγματος χάρη. Εμείς είμαστε παρέα, φίλες. Κάνουμε αυτό για να μην φαίνεται πολλές φορές αυτό. Θέλουμε να φωτογραφηθούμε ή θέλουμε να μιλήσουμε ή και. Και σου λένε, δεν υπάρχει λύση, παιδιά. Αυτό τέλος, τελείωσε. Και κυρίως το Instagram τώρα είναι όλοι σε αυτή τη θέση. Ναι, ή θες να βγάλεις selfie και τεντώνεσαι. Εκεί έχεις το τέντομα. Αφιερικό. Ένα αφιερικό, λοιπόν, το παθαίνεις. Ναι. Υπάρχει λύσεις πολλές για το λαιμό. Αλλά έτσι, έχουμε κάτι πιο είναι σίγουρο. Μύθος ότι ο λαιμός δεν διορθώνεται. Ναι. Και υπάρχουν βασικά διάφορες τεχνικές οι οποίες είναι εξατομικευμένες και αφορούν το κάθε ασθενή ξεχωριστά. Τι είναι καινούριο τώρα σε αυτή την ιστορία όλη? Φυσικά το Necklift, το χειρουργικό τμήμα, είναι πάντα το ultimate, το τελικό αποτέλεσμα που εκεί πας. Το καινούριο λοιπόν και αυτό θέμα τώρα είναι καινούργια μηχανήματα τα οποία έχουν βγει, τα οποία μπορούν να διορθώσουν αρκετά το λαιμό χωρίς χειρουργείο. Και αυτά τα μηχανήματα είναι λοιπόν, χωρίς να έχω κάποιο ειδικό έτσι ενδιαφέρον από τις εταιρείες, είναι αυτά που βγήκαν τώρα. Είναι ένα μηχάνημα που κάνει σύσφιξη του λαιμού με ραδιοκύματα, άρα είναι μια ραδιοσυχνότητα η οποία μπαίνει κάτω από το δέρμα και σφίγγει το λαιμό. Μιλάμε για τη χαλάρωση ή και για το λίπος που μπορεί να υπάρχει στην περιοχή? Λοιπόν, και για τα δύο. Άρα λοιπόν υπάρχει συνδυασμός χαλάρωσης και λίπους. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει φυσικά ένας βαθμός αυτής της χαλάρωσης, όπως βλέπουμε και στις διαφάνειες, όπου χρειάζεται χειρουργείο. Όμως υπάρχουν καινούργιες τεχνικές στο γραφείο, οι οποίες μπορούν να γίνουν με ειδικά μηχανήματα. Μια τεχνική που λέει η έξυπνη λιπαναρρόφηση, όπου με ένα λέιζερ μπορούμε να διαλύσουμε το λίπος και να σφίξουμε το μη, και ταυτόχρονα υπάρχει και μια άλλη μηχάνημα, ένα άλλο μηχανηματάκι, το οποίο μπαίνει μέσα από το δέρμα και προκαλεί σύσφιξη και συρρήκνωση του δέρματος, όπου το δέρμα βασικά τραβιέται, να πούμε. Όπως ένα ρούχο που το θερμαίνουμε σε ψηλή θερμοκρασία και μικραίνει, τεντώνει λοιπόν το δέρμα και φτιάχνει αυτή τη σφιγγυλότητα την οποία θέλουμε να δούμε στο λαιμό. Όταν λέμε μπαίνει μέσα στο δέρμα, είναι κάτι επεμβατικό που μετά θα χρειάζεται να έχω και κάποιο χρόνο ανάρρωσης? Λοιπόν, είναι επεμβατικό, ναι, αλλά μη χειρουργικό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Χωρίς αναισθησία. Τοπική αναισθησία. Τοπική, ναι. Τοπική αναισθησία είναι θεραπεία γραφείου, δεν χρειάζεται νοσοκομείο, αναισθησιολόγο, ναι, λοιπόν. Όλες οι επεμβατικές μεθόδοι έχουν μικροανάρρωση, όμως θεωρείται ότι αυτοί οι ασθενείς μπορούν να γυρίσουν τη δουλειά τους την επόμενη μέρα. Άρα θα έχουμε λίγο πληξιματάκι, έτσι να το πω απλά. Ναι. Είναι όπως πάμε για παράδειγμα ένα καθαρισμό στον οδοντίατρο. Okay. Πολύ εύκολο ακούγεται. Πολύ εύκολο είναι. Εγώ το αποτέλεσμα είναι το εντυπωσιακό, γιατί βλέποντας τα αποτελέσματα και από το φωτογραφικό υλικό που είχαμε, αναρωτιόμουν αν ήταν lifting, για να το πω έτσι. Αναρωτιόμουν αν είναι lifting. Μπορώ να πούμε ότι είναι μια μέθοδος lifting μη χειρουργική? Λοιπόν, κάποια από αυτά τα αποτελέσματα που βλέπετε είναι χειρουργικά. Ναι. Τώρα, εδώ έγκυται στο χειρουργό να έχει την εμπειρία αλλά και την πραγματοσύνη να διαγνώσει ποιος είναι για facelift, ποιος είναι για αυτά τα μηχανήματα. Όμως μην ξεχνάμε ότι ο ασθενής πρέπει να αποδεχτεί ότι με τα μηχανήματα, ναι, δεν θα πάρει το 100%. Σαφέστατα, δεν το συζητώ. Εκτός και αν είναι σε μια κατηγορία που έχει μια αρχόμενη χαλάρωση, που εκεί θα έχουμε το 100%. Άρα λοιπόν εξαρτάται ποια ομάδα ασθενών ζητάει αυτό το πράγμα. Εσύ σαν γιατρός το προτείνεις. Εγώ αυτό που είδα στα δικά μου χέρια είναι μια πάρα πολύ καλή, έτσι, διόρθωση του λαιμού με σημαντικά αποτελέσματα στους σωστούς ασθενείς κοντά στο χειρουργείο. Να ρωτήσω κάτι, επειδή μιλάμε για τη χαλάρωση του δέρματος και στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν και οι ρητίδες που είναι πολύ πιο έντονες. Φτιάχνει και αυτό το σημείο με λοιπόν τις ρητίδες ή πρέπει να γίνει συνδυασμός εδώ? Άρα λοιπόν εδώ είναι ο συνδυασμός. Λοιπόν, αυτό που δεν καταλαβαίνουν πάρα πολύ είναι ότι ο λαιμός, το πρόσωπο, κυρίως ο λαιμός, έχει μια τελείως διαφορετική ανατομία, ναι, από το υπόλοιπο σώμα. Ναι. Αν αφαιρέσεις πολύ λίπος στο υπόλοιπο σώμα, συνήθως το δέρμα κρεμάει. Σωστό, βέβαια. Εδώ λοιπόν στο λαιμό δεν έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί υπάρχει μια διαφορετική ανατομία. Κάτω από το δέρμα του λαιμού υπάρχει το λίπος και μεταξύ του λίπους και του δέρματος υπάρχει ένα μη στο πλάτισμα. Κάτω από αυτό το μη υπάρχει και άλλο λίπος. Άρα λοιπόν τι είναι το πρόβλημα μιας απλής λιπαναρρόφησης στο λαιμό? Ναι. Όταν αφαιρείς λοιπόν με το liposuction το λίπος, αφαιρείς το λίπος που είναι πάνω από αυτό το μη.
Δεν μπορεί να μπει από κάτω από αυτό το μη. Σωστό, ναι. Ενώ στο υπόλοιπο σώμα δεν υπάρχει αυτή. Είναι, το λίπος είναι όλο πάνω από το μη. Άρα αφαιρεί το liposuction και κάτω είναι οι μυϊκές ομάδες. Άρα λοιπόν αυτός ο διαχωρισμός κάνει το liposuction να μην είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αν υπάρχει χαλάρωση αφού του μυός, θα φύγει με το λίπος, θα τραβήξει το δέρμα προς τα πάνω, πάντα να κολλήσει το μη. Αλλά αν δεν φτιάξουμε και το μη, λοιπόν, ναι, δεν θα φτιάξει το δέρμα. Έρχεται λοιπόν αυτή η τεχνική που τι κάνει ουσιαστικά. Έξυπνα με το laser και με την τεχνική του tight, τη σύσφυξη δηλαδή με τα ραδιοκύματα, με το RF, τι κάνει ουσιαστικά. Μπαίνει μέσα, αφαιρούμε το liposuction το λίπος, θερμαίνουμε το μη, άρα η θερμοκρασία μπαίνει κάτω από το μη, λιώνει το λίπος κάτω από το μη και ταυτόχρονα η θερμοκρασία αυτή που περνάει στο μη συρρυκνώνει το μη. Τι κάνει το δέρμα? Ακολουθεί την ανωδική πορεία του μυός που συρρυκνώνεται. Στο άρα, πει γιατρέ ότι λατρεύω την τεχνολογία. Έτσι λοιπόν. Αυτό είναι η τεχνολογία, αυτή είναι η ιατρική, γιατί σήμερα έχουμε την τεχνολογία πλέον να μπορούμε να λέμε ότι μπορούμε πολύ εύκολα στο γραφείο με ελάχιστο χρόνο από θεραπείας να έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό το συγκεκριμένο, όπως είπαμε με την τεχνολογία, έτσι ακριβώς όπως το είπαμε, είναι μόνο για μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν ή ακόμα και κάποιο νεαρό άτομο που έχει αυτό το διπλωσάγωνο πολλές φορές κληρονομικότητα. Αυτό είναι για αρχόμενες ηλικίες και μικρούς ασθενείς. Ναι. Φυσικά να υπάρχει κάποια χαλάρωση. Και το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι μπορεί να εφαρμοστεί στο λαιμό, ναι, κάτω από τα μάτια, σε ολόκληρο το πρόσωπο. Έτσι. Είναι σύσφυξη του δέρματος, ναι, και κάποιες, και στο λαιμό μπορεί να γίνει και λιπαναρρόφηση. Τώρα, αν κάποιος ασθενής είναι σε πολύ μεγάλη ηλικία και η δερματοχάλαση είναι τόση ώστε αυτά τα μηχανήματα δεν μπορούν να επιφέρουν συρρήκνωση, γιατί έχουμε 2-3 εκατοστά έτσι χαλάρωση δέρματος, ναι, εκεί καταλαβαίνετε ότι πλέον πρέπει να μπούμε σε μια χειρουργική τεχνική για να αφαιρέσουμε την περίσσια του δέρματος. Συνδυασμός γίνεται, δηλαδή πες ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και ξεκινάμε και λέμε ότι είναι χειρουργικό, πρέπει οπωσδήποτε να μπει χειρουργείο. Μετά μπορούμε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα κάνοντας και τα δύο. Μπράβο, Γιώτα μου, πολύ εύστοχη ερώτηση, γιατί πολλές φορές το χειρουργείο, και αυτό δεν κάνει μαγικά, ναι, μπορεί να κάνει μια μεγάλη βελτίωση, αλλά παραμείνουν κάποιες περιοχές που είτε για λόγους χειρουργικής τεχνικής είτε για λόγους αδυναμίας του σκελετικού τύπου του προσώπου δεν έχουν διορθωθεί. Εκεί μπορεί να μπεις λοιπόν με το μηχάνημα αυτό, με τα ραδιοκύματα και το λέιζερ, να συσφίξεις το δέρμα και να φέρεις το 100% που ζητάει ο ασθενής. Και είναι απίστευτο το αποτέλεσμα. Απίστευτο πραγματικά. Απίστευτο. Και οι ασθενείς έχουν, ξέρεις, σήμερα ο κόσμος ψάχνει δύο πράγματα. Ψάχνει μικρή αποθεραπεία, ναι, προστή τιμή, αποτέλεσμα. Σαφέστατα. Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραίο έτσι όπως το θέσατε. Γιατί έτσι ακριβώς είναι. Αυτά τα τρία ζητάει. Γιατί πολλές φορές και συζητήσεις που γίνονται έξω μου λένε ναι, μεν να το κάνω, αλλά είναι απλησίαστο. Δεν νομίζω πλέον ότι είμαστε σε τέτοια επίπεδα. Η τεχνολογία σε συνδυασμό με την ιατρική και με εσάς βέβαια τους γιατρούς μπορείτε να δώσετε ένα ωραίο αποτέλεσμα όπως το θέλει θεμητό, χωρίς να χρειάζεται να ξεπουλήσεις που λέω εγώ. Έτσι ακριβώς. Γιατί έχουμε βγάλει από τη μέση μεγάλα ποσά που χρειάζονται οι νοσοκομιακές περιθάψεις, αναισθησιολογικά χειρουργία και μπήκαμε σε μια τεχνική, μια αποτελεσματική τεχνική, ναι, όπου το κόστος και αυτό που είναι σημαντικό στις μέρες μας μειώνεται, έτσι, γιατί ακριβώς δεν χρειάζονται όλα αυτά τα υπόλοιπα πράγματα για να εκτελέσεις αυτή την πράξη. Θέλω να ρωτήσω κάτι, επειδή είμαστε στο λαιμό και θέλω να ρωτήσω κάτι. Έχω δει πολλές φορές που έχουν γίνει διάφορες έτσι τεχνικές και μετά φοράει μονίμως για κάποια βράδια ο ασθενής, δεν μου το πω ασθενή, γιατί δεν ασθενής είναι ασθενής. Είναι. Είναι ασθενής και να το εξηγήσω αυτό. Είναι. Εκείνο το φασκιόλι που λέει ακριβώς. Αυτό έχει ουσία που το κάνουμε. Κοίταξε, η ουσία του δεν είναι αυτή που πιστεύουν οι ασθενείς όπως και στο liposuction. Δεν είναι για να κολλήσει κάτι. Μπράβο, ακριβώς. Είναι για να, είναι για να περιορίσει όμως το ίδρυμα και το αιμάτωμα. Γιατί όταν τραυματίζονται εσωτερικά ιστοί, αιμορραγούν. Ναι. Και ταυτόχρονα προκαλούν ίδρυμα. Άρα η πίεση που ασκείται στον ιστό, ναι, αυτή η πίεση λοιπόν περιορίζει το αιμάτωμα και το ίδρυμα. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι προτιμότερο να το φοράει ο ασθενής κάθε βράδυ που κοιμάται μόνο για μια εβδομάδα. Και μετά που φεύγει από το χειρουργείο το φοράμε λίγο πιο σφιχτά, mm-hmm, για κάποιες ώρες για να περιορίσουμε πιεστικά τη δημιουργία αιματώματος. Εγώ νιώθω ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα της χαλάρωσης εδώ έχω την αίσθηση ότι αγγίζει περισσότερο και τις γυναίκες αλλά και τους άντρες. Έτσι ακριβώς είναι. Στο ιατρείο μου λοιπόν οι άντρες έρχονται και παραπονιούνται για δύο πράγματα. Για το προγούλι και για το βλέφαρο.
Ναι. Δηλαδή θα δεις, είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου και πολύ έτσι πραγματική, γιατί πραγματικά βλέπουμε σε ένα μεγάλο ποσοστό. Ναι, γεγονός. Έτσι. Και στους άντρες κάνει και τη μεγάλη διαφορά, γιατί αυτό που δείχνει είναι τελείως φυσικά τα αποτελέσματα και δείχνει ένα άνθρωπο ο οποίος είναι πιο περιποιημένος και αδυνατισμένος. Γιατί αυτό που δεν καταλαβαίνουμε πολύ, όταν συντελεστεί η πτώση, το δέρμα και λιπόδιες ιστοί μεταφέρονται στο κάτω τμήμα του προσώπου και το πρόσωπο γίνεται πιο φουσκωμένο, πιο ανάποδο το τρίγωνο βασικά της νεότητας. Άρα λοιπόν από τριγωνικό και οβάλ προς τα πάνω με μύτη προς τα κάτω, αλλάζει λοιπόν το τρίγωνο και φαίνεται πιο πλατή. Όταν αφαιρέσει όλο αυτό τον όγκο λοιπόν από το πρόσωπο, εκεί αρχίζει αυτή η εμφάνιση, αυτή η εικόνα να μοιάζει πολύ πιο νεανική σε φυσική μορφή. Και κλείνοντας να ρωτήσω, σημάδι αφήνει? Καθόλου, γιατί το μόνο σημαδάκι χειρουργικά που έχουμε είναι μια μικρή τρυπούλα στο μέγεθος της κεφαλής της βελόνας, όπου εισάγεται μέσα περίπου 2 χιλιοστά ο υποδοχέας. Που σημαίνει δεν έχουμε ούτε κάποιο ράμα, ούτε κάτι τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Με λίγο ειδηματάκι. Είδατε πώς κατάλαβα ότι είναι περισσότερο για τους άντρες. Δέστε σας παρακαλώ πώς παρακολουθούν οι άντρες όλο αυτό. Αφού ξέρω. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω ότι μας κάνετε και πιο χαρούμενος κάθε φορά που έρχεστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ γιατί ευχαριστώ. Είναι κάτι που. Δεν το χάρηκες κι εσύ, Σαβούλη, εννοείται. Είμαι σίγουρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thanks everybody for watching. Much appreciated. If you like this video, click the thumbs up button. For more information, check out these links. And if you're new to our channel, please do not forget to subscribe and to turn on your notification with the bell icon down below to get all of our new updates in your feed.